Καλημερίζω τον νεοεκλεγή Δήμαρχο Ηρακλείου, κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Καλημέρα κύριε Δημαρχέ, τι κάνετε? Καλημέρα και στους εκλογές. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την κουβέντα σήμερα, γιατί εσείς συναντηθήκατε και τα προβλήματα του Ηρακλείου ούτως ή άλλως τα έχουμε ξανασυζητήσει και από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Προχωράτε και σχεδιάζετε την επόμενη ημέρα με την ανάληψη των καθηκόντων σας να είσαστε έτοιμοι να ρηχθείτε αμέσως στην δουλειά χωρίς περίοδο χάριτος ή όλα τα υπόλοιπα. Συναντηθήκατε με τα μέλη του Συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη και ανακοινώσατε την δημιουργία 10 ομάδων εργασίας. Πάμε λοιπόν να το δούμε από την αρχή. Ναι, πράγματι, συναντηθήκαμε την Τρίτη, την περασμένη, προχθές δηλαδή, με τα μέλη της παράταξης. Ήταν μια συνάντηση στην οποία έδωσαν το παρόν σχεδόν όλοι, και αυτό μου έδωσε και μια ιδιαίτερη χαρά, και η ατμόσφαιρα στην οποία έγινε, η οποία όμως πρέπει να σας πω είναι, δεν είναι μια ατμόσφαιρα θριαμβολογίας σε καμία περίπτωση, διότι όλοι μας έχουμε συνέστηση και των δυσκολιών και των αναγκών και της μεγάλης προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, στην κοινωνία του Ηρακλείου. Και η μέρημνά μας είναι να ανταποκριθούμε σε αυτά. Όπως και εσείς λέτε, έχουμε συνέστηση της ευθύνης και της πραγματικότητας, δεν θριαμβολογούμε και δεν αυτοθαυμαζόμαστε, γνωρίζουμε ότι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. Ποιες είναι αυτές οι 10 ομάδες οι οποίες αναπτύσσονται, κύριε Καλοκαιρινέ? Οι 10 ομάδες εργασίας τις οποίες σχηματίσαμε αφορούν στην ποιότητα ζωής, στην παιδεία, πολιτισμό, αθλητισμό, πολιτική προστασία, κοινωνική αλληλεγγύη, περιβάλλον και αστικό πράσινο, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, εθελοντισμό και αγροτική ανάπτυξη. Αυτές είναι οι 10 ομάδες που έχουμε αυτή τη στιγμή, με πολύ μεγάλη συμμετοχή πρέπει να σας πω, και επίσης με την ευκαιρία να πω ότι είναι και ανοιχτές οι ομάδες αυτές, δηλαδή εάν υπάρχουν συμπολίτες και συμπολίτησες που ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία μας στο Δικαίωμα στην Πόλη και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, διότι αυτό το οποίο μας νοιάζει είναι η ενεργοποίηση πολλών ανθρώπων και το Δικαίωμα στην Πόλη ως παράταξη, πέρα από την δημοτική του ομάδα και τις κοινοτικές του ομάδες και πέρα βέβαια και από το εκτελεστικό σχήμα το οποίο θα προκύψει σε λίγο καιρό. Το Δικαίωμα στην Πόλη το ίδιο ως παράταξη μπορεί να χρησιμεύσει με αυτόν τον κατά κάποιο τρόπο μεσολαβητικό ρόλο προς την κοινωνία, αλλά κυρίως στο να κρατήσουμε την κοινωνία ενεργή, τους πολίτες ενεργούς. Είναι κάτι το οποίο το κάναμε πάρα πολύ στην προεκλογική μας εκστρατεία, δηλαδή το πλησίασμα με τους ανθρώπους, να μιλάμε μαζί τους, να τους ακούμε. Το έκανα, γνωρίζετε, και εγώ προσωπικά πάρα πολύ και μπόρεσα να εκτιμήσω πόσο αποδοτικό θα μπορούσε να είναι αυτό. Τώρα επίσης να πω ότι πέρα από αυτές τις ομάδες βέβαια θα έχουμε και πιο τεχνοκρατικές ομάδες, οι οποίες αφορούν, στις οποίες θα συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία, που αφορούν στην πολεοδομία, στην κυκλοφορία, στα τεχνικά έργα και βέβαια στο μεγάλο ζήτημα της αναδιάρθρωσης του Δήμου, δηλαδή σε αυτό το οποίο πρέπει να καταλήξει απαραίτητος ως οργανισμός εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου, ένα σοβαρό διαρθρωτικό ζήτημα το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα, αλλά δεν πρόκειται να είναι σε εκκρεμότητα με την νέα Δημοτική Αρχή. Κύριε Καλοκαιρινέ, να ρωτήσω το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει που σας ακούω αυτή την ώρα να μπω σε μία από αυτές τις ομάδες, όχι τις πιο τεχνοκρατικές, τις προηγούμενες τις 10 που αναφέρατε, και να συμμετέχω ως ενεργός πολίτης ή ως κάτοικος αυτής της πόλης, ως δημότης, σε μία από αυτές. Μπορώ να συμμετέχω σε μία ή σε περισσότερες
Αυτό το οποίο θέλετε από μένα και ζητάτε είναι η ενεργοποίησή μου πώς, παρουσιάζοντας προβλήματα, γιατί κάτι λέτε για δεξαμενή σκέψεις. Η πρότασή μου σας ενδιαφέρει για τον καλοπισμό, το σουλούπομα της περιοχής που ενδεχόμενα εγώ μένω, για όλο το Ηράκλειο, πώς το σκέφτεστε? Ναι, ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή σε επιτροπές, αλλά είναι εύλογο ότι είναι δύσκολο κάποιος να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές. Μπορεί όμως να συμμετέχει σε περισσότερες και έχει συμβεί αυτό, να δηλωθούν δηλαδή άνθρωποι που ενδιαφέρονται σε περισσότερες από μία επιτροπές. Και το ζήτημα είναι, ειδικά για τις επιτροπές, όχι τόσο να καταγράψουμε προβλήματα, αλλά να προτείνουμε λύσεις, και είναι πάρα πολύ επιθυμητό αυτό να γίνεται και σε επίπεδο γειτονιάς. Δηλαδή έχουμε η δραστηριότητά μας θα έχει κατά κάποιο τρόπο δύο άξονες. Ο ένας είναι ο θεματικός άξονας που αφορά στις περιοχές ενδιαφέροντος στις οποίες αναφερθήκαμε, αλλά θα πρέπει να εντοπίζεται και χωρικά, και αυτό είναι μια άλλη πλευρά, πολύ συναρτημένη βέβαια με την πρώτη, της δραστηριότητάς μας, που επίσης την αναπτύξαμε προεκλογικά, διότι λέμε ότι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τα διαμερίσματα, τις γειτονιές, τους ανθρώπους στις γειτονιές, εκεί όπου ζουν και δραστηριοποιούνται και που βέβαια εκ των πραγμάτων γνωρίζουν και καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι το Ηράκλειο είχε αρκετά θέματα, αρκετά προβλήματα σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις συνοικίες, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, έτσι ακριβώς όπως σας το είχα μεταφέρει από τον κόσμο, αλλά το βιώσατε και ο ίδιος, επισκεπτόμενος κάθε γωνιά αυτού του παδήμου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Η επόμενη μέρα της νίκης σας στο Δήμο Ηρακλείου, μέχρι σήμερα, τι έχει φέρει για εσάς και το δικό σας τον προγραμματισμό και το δικό σας το σχεδιασμό, κύριε Καλοκαιρινέ, εκτός από αυτά τα οποία προαναφέραμε με τις ομάδες εργασίας? Ναι, κοιτάξτε, το κύριο μέρος της δικής μου της δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί της επομένης των εκλογών, δηλαδή της προπερασμένης Δευτέρας, έχει να κάνει κυρίως με την ενημέρωσή μου και την συστηματοποίηση των δράσεων τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε, το οποίο σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εμβαθύνουμε, συγκεκριμενοποιούμε και προτεραιοποιούμε το πρόγραμμα δράσης μας, και βέβαια αυτό πάλι σημαίνει συνεργασίες. Και οι συνεργασίες αυτές αφορούν βεβαίως τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόμαστε μαζί, αφορούν επίσης και την νυν Δημοτική Αρχή. Έχω δηλαδή ξεκινήσει έναν κύκλο, δεν θα έλεγα καν επαφών, συνεργασιών θα έλεγα, με το σχήμα το οποίο σήμερα βρίσκεται στη διακυβέρνηση του Δήμου, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο και στη συνέχεια επιμέρους με τους αντιδημάρχους, έτσι ώστε η εικόνα την οποία έχουμε να είναι πάρα πολύ ευκρινής, και στη βάση αυτής της εικόνας και βέβαια σε συνάρτηση με το πρόγραμμά μας να προτεραιοποιήσουμε τις δράσεις μας. Όπως είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, στόχος είναι να μην χαθεί καθόλου χρόνος. Κύριε Καλοκαιρινέ, ούτως ή άλλως η οργάνωση εκ των έσω, να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες, ποια είναι η δυναμική που αναπτύσσεται ανά τμήμα, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Νομίζω ότι το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνες οι άλλες συνεργασίες, γιατί και σε αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται. Η συνεργασία σας που έχει να κάνει και με την περιφέρεια και με την κυβέρνηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους άλλους Δήμους της Κρήτης, έτσι ώστε να μπορούν τα βήματα να είναι συγχρονισμένα και έτσι όπως πραγματικά τα έχετε εσείς προαναγγείλει κατά την προεκλογική περίοδο. Πράγματι, και αυτό είναι κάτι στο οποίο ακριβώς αναφέρθηκα στην προχθεσινή συνάντηση της, ας πούμε, ολομέλειας της παράταξης, και όλα αυτά τρέχουν παράλληλα. Αν θέλετε, επειδή δεν μπορεί κανείς να είναι στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε έναν προγραμματισμό αρκετά σφιχτό αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε
να βάλουμε έναν οδικό χάρτη και για την συνεργασία μας με την περιφέρεια. Και αυτό βεβαίως πάλι ξεκινάει από την αποτίμηση του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε, η συνεργασία με την περιφέρεια μας πηγαίνει πολύ γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει να κάνει με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό αφορά κυρίως στο ΠΕΠ Κρήτης, αλλά για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα κανείς οδηγείται και στην κεντρική κυβέρνηση, mm-hmm. με την οποία έχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλά ζητήματα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια καταγραφή, την είχαμε ήδη προεκλογικά, τώρα συγκεκριμενοποιείται και αυτή, ζητημάτων, μιας ατζέντας δηλαδή που έχουμε με τα Υπουργεία, αν θέλετε να το πω έτσι. Mm-hmm. Και ο κύκλος αυτών των επαφών θα ξεκινήσει και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι για αυτό το κάλεσμα που κάνετε στον καθένα από εμάς, σε μένα, στον καθένα που μας ακούει, να είμαστε ενεργοί πολίτες, να ενταχθούμε με τις προτάσεις μας σε κάποιες από τις ομάδες οι οποίες έχουν συσταθεί για την γειτονιά μας, για τη συνοικία μας, για την πόλη μας στο σύνολό της, από τη μία πλευρά του Δήμου μέχρι την άλλη. Από την άλλη ωστόσο, σας υπενθυμίζω, κύριε Καλοκαιρινέ, την δέσμευσή σας ότι η κάθε πρόταση και η κάθε επισήμανση από τον καθένα από εμάς, σκοπός σας είναι να εξετάζετε άμεσα για να βλέπετε πόσο γρήγορα μπορείτε να παρέμβετε, έτσι ώστε η ζωή μας να γίνει πολύ καλύτερη και το βιωτικό επίπεδο πραγματικά διαβίωσής μας σε αυτή την πόλη να είναι διαφορετικό από αυτό που ο καθένας από εμάς βιώνει σήμερα. Ναι, αυτό το οποίο έχω πει και το οποίο βεβαίως ισχύει είναι ότι η δράση μας έχει δύο διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Ο ένας είναι ο απόλυτα άμεσος και εκεί θα πρέπει και να μετράμε τους εαυτούς μας, δηλαδή πώς ανταποκρινόμαστε σε ζητήματα τα οποία είτε είναι πάρα πολύ επίγοντα και πρέπει να λυθούν, είτε είναι ζητήματα στα οποία μπορεί όντως κανείς να παρέμβει και παρόλα αυτά μπορεί να χρονίζουν, ωστόσο με μια άμεση ή πολύ βραχυπρόθεσμη παρέμβαση να φέρει μια βελτίωση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Υπάρχει βέβαια και ο ορίζοντας που μας οδηγεί σε ένα βάθος χρόνου, διότι το πολεοδομικό ζήτημα ή το συνολικό κυκλοφοριακό ζήτημα του Ηρακλείου δεν πρόκειται να λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε και θα έλεγα για το η καθαριότητα θα βελτιωθεί στο 100% μέσα σε λίγο χρόνο, αλλά ότι η καθαριότητα πρέπει να αρχίσει να βελτιώνεται αμέσως, αυτό είναι απολύτως δεδομένο. Για την καθαριότητα δηλαδή ειδικά θα σας έλεγα ότι ισχύουν και οι δύο χρονικοί ορίζοντες και άμεσα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ξεφύγουμε από μια κατάσταση η οποία μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους για τη δημόσια υγεία, και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα διαρθρωτικό ζήτημα το οποίο θα αντιμετωπιστεί σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε όλα αυτά για εμάς να τα δούμε στην πράξη. Κύριε Δημαρχή, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από τον 984. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.